Κύριε Τζανιδάκη, καλησπέρα σας. Όταν μου τηλεφωνεί κάποιος με ρωτάει τι θα γίνει στην Αμερική, ποιος έχει έστω το άρωμα νίκης και το απαντάω ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Καταρχάς, καλησπέρα. Ωραία εισαγωγή. Εύλογο το ερώτημα. Εγώ δεν θα αποτολμούσα κάτι τόσο επίφοβο σαν πρόβλεψη υπό την εξής έννοια. Είναι τόσο διαφορετική η μηχανική των Αμερικανικών εκλογών που το να προεξοφλήσουμε ένα αποτέλεσμα θα είναι επισφαλές. Άρωμα νίκης, παράσταση νίκης, θεωρητικά, βάσει και δημοσκοπήσεων κλπ. Μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι πράγματι έχει ένα προβάδισμα τον Donald Trump. Κατά τη δική μου κρίση και οι δημοσκοπήσεις και όλα αυτά τα, και όλες αυτές οι, όλα αυτά τα συστήματα προβλέψεων τα οποία βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα, κρύβουν μια επισφάλεια. Και ο λόγος είναι ακριβώς το εκλογικό σύστημα. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν, σε 5 αναμετρήσεις συγκεκριμένα, συμπεριλαμβανομένης του 2016 μεταξύ Χίλαρη Κλίντον και Donald Trump, ότι αυτός που πήρε τους περισσότερους ψήφους δεν ήταν και ο τελικός νικητής. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Ότι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες βγάζουν μια προβάδισμα πιο ψηλά την Κάμαλα Χάρις ή τον Donald Trump, κρύβουν μια πιθανότητα λάθους. Συνεπώς νομίζω ότι αν κάπου πρέπει να θρέψουμε τα βλέμματά μας, αυτό είναι κάποιες κρίσιμες πολιτείες, όπως η Πενσιλβάνια κυρίως, εκεί μαζί να με άλλες 6 πολιτείες. Σας διακόπτω. Σήμερα μου λένε κάποιοι τελικά την Πενσιλβάνια την κερδίζει Κάμαλ Χάρις. Εκείνη είναι μπροστά και θα την πάρει. Μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή πρόβλεψη αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα πάρει την Πενσιλβάνια, γιατί η δική μου αίσθηση, κυρία Γεωργαρίκη, εκτίμηση είναι ότι θα κριθεί σε πολύ λίγες ψήφους αυτή η πολιτεία. Είναι ενδεχομένως η πιο αμφίρροπη και αυτή η οποία έχει και αρκετούς εκλέκτορες, νομίζω 19, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Συνεπώς, θα είναι καθοριστική. Αν όμως πάρουμε τη βεβαιότητα και υπό το πρίσμα ότι θα καταλήξει σε δημοκρατικά χέρια η Πενσιλβάνια, εκεί νομίζω ότι πρέπει να δούμε πολύ μεγάλες ανατροπές για να επικρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί σκέφτεται το εξής. Είναι 7 αμφίρροπες πολιτείες. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δημοσκοπικά αλλά και στατιστικά διαχρονικά πάρει τις πολιτείες της Αριζόνα, της Τζόρτζια, της Νόρθ Καρολάινα, δηλαδή πολιτείες οι οποίες κατά κύριο λόγο από το 1980 και έπειτα τις καταλαμβάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Αν πάρει αυτές και η Κάμαλα Χάρις επικρατήσει στις πιο δημοκρατικές, τις πιο φιλικά προσκύμενες προς την ίδια και το κόμμα της, δηλαδή πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, όπως ενδεχομένως και η Νεβάδα, η οποία είναι επίσης αμφίρροπη, αν και έχει μόλις 6 εκλέκτορες, εκεί νομίζω ότι με τη Πενσιλβάνια στους δημοκρατικούς θα έχουμε αποτέλεσμα τελικό και αυτό θα είναι νίκη των δημοκρατικών. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ εγώ δεδομένο ότι η Πενσιλβάνια θα καταλήξει σε δημοκρατικά χέρια, γιατί εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Είναι μια πολιτεία η οποία διαχρονικά είναι αμφίρροπη και ποτέ δεν ξέρεις πού θα κάτσει η μπύλια. Σωστά. Αυτό που μου είπατε ότι αν βγει κάποιος θα είναι με πολύ μικρή διαφορά. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ χάσει, υπάρχει περίπτωση να κάνει ένσταση και μετά ένσταση στην ένσταση να καταλήξουμε μέχρι το Γενάρη και να μην έχουμε πρόεδρο δεδομένων πολιτιών? Λοιπόν, αυτό που λέτε έχει βάση υπό την εξής έννοια. Ότι το 2000, αν θυμάστε κυρία Γεωργαντή, είχαμε δει την εκλογική αναμέτρηση μεταξύ George Bush και Al Gore, η οποία είχε κριθεί, ήταν στους 270 εκλέκτορες, δηλαδή ακριβώς στον αριθμό που πρέπει να έχεις για να επικρατήσεις. Συνεπώς, εκεί είχαμε δει μια μακρόχρονη διαδικασία με δικαστικές αντιπαραθέσεις, με επανακαταμετρήσεις ψήφων. Τώρα, κοιτάξτε, αν δούμε κάτι τόσο οριακό, θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχει αμφισβήτηση. Ειδικά δε αν η Κάμαλα Χάρις πάρει 270 εκλέκτορες. Θεωρώ ότι θα έχουμε αμφισβήτηση δεδομένα από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, γιατί θα είναι ένα τόσο ωριακό αποτέλεσμα που ενδεχομένως να ζητηθεί η καταμέτρηση ψήφων, η επανακαταμέτρηση. Από εκεί και πέρα όμως, όπως θυμάστε και το 2020, όπου εκεί δεν είχαμε μία νίκη Biden με 270 εκλέκτορες, αλλά με παραπάνω, μία πιο άνετη νίκη. Ούτε τότε ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Τραμπ, είχε αποδεχθεί την ήττα του και μάλιστα έλεγε και στους ψηφοφόρους του ότι εγώ δεν θεωρώ ότι έχω ιτηθεί. Είδαμε ένα διάστημα λίγο πιο μετά τα όσα συνέβησαν και διαδραματίστηκαν στο Καπιτόλιο. Συνεπώς νομίζω ότι
όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, ειδικά δε, αν είναι ένα αποτέλεσμα οριακά υπέρ των δημοκρατικών, η πόλωση θα είναι δεδομένη, χωρίς να αποκλείω φυσικά πόλωση στην Αμερική, ακόμα και να επικρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Mm. Το οποίο επίσης είναι ένα πολύ υπαρκτό και ρεαλιστικό σενάριο, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ναι, και φαίνεται σε κάθε την περίπτωση, ατζέντα την ορίζει ο Τραμπ. Δηλαδή, τόση ώρα ξεκινάμε και μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ για αφετηρία, και όχι για την Κάμαλα Χάρις. Ακριβώς, γιατί, αλλά ακόμα και αν επικρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικά πιθανό, και εκεί θεωρώ ότι θα δούμε πόλωση, γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Γιώργαντή, έχουμε δύο διαφορετικές Αμερικές, δηλαδή δύο ταχυτήτων χώρες, βαθιά πόλωση, διχασμό έντονο, και νομίζω ότι υπάρχει αυτό που λέμε ότι οι μισοί δεν θέλουν τους άλλους μισούς. Ναι. Συνεπώς, νομίζω ότι ειδικά σε ένα οριακό αποτέλεσμα, οι επόμενοι μήνες, ειδικά μέχρι να αναλάβει ο νέος πρόεδρος, θα είναι ιδιαίτερα πολιτική, και θεωρώ ότι ενδεχομένως να δούμε και γεγονότα έντονα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να ορκιστεί ο νέος πρόεδρος, να δούμε έντονα γεγονότα, ταχύτατα και εξελίξεις, ιδίως στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Πιστεύετε ότι όταν ορκιστεί ο νέος πρόεδρος και έναν Ντόναλντ Τραμπ θα δούμε να τελειώνουν οι δύο πόλεμοι? Αυτό που είπα, ότι εγώ πριν κάνω ορκιστό, τουλάχιστον ο πόλεμος στη Ρωσία θα έχει τελειώσει. Ρωσία ως Ουκρανίας εννοώ. Λοιπόν, αυτό που με ρωτάτε, το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές. Από τη μία, θεωρώ ότι θα έχει μία πολύ πιο έντονη στάση υπέρ του Ισραήλ από τη δημοκρατική. Γιατί ξέρετε, οι δημοκρατικοί σαν κόμμα έχουν κάποια φρένα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, λόγω και της ανθρωπογεωγραφίας του κόμματός τους. Mm-hmm. Ο Ντόναλντ Τραμπ τι λέει? Ότι θα έχει μια πολύ σκληρή στάση κατά των εχθρών του Ισραήλ, μια πολύ φιλική στάση προς το Ισραήλ, το οποίο δεν σημαίνει όμως απαραίτητα ότι θα έχουμε και επίλυση. Γιατί εκεί, ξέρετε κύριε Γιώργαντή, είναι τόσο μπλεγμένο το κουβάρι, που η λύση δεν είναι απλώς ένα Ισραήλ το οποίο θα έχει μια απεριόριστη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα βομβαρδίζει τους περιφερειακούς του αντιπάλους, με σκοπό να τους εξοντώσει όλους και να πάμε σε μια ειρήνη. Η ειρήνη εκεί να επιτευχθεί μέσα όχι μόνο από τη διπλωματία, αλλά μέσα και από την όρημη κοινή γνώμη, η οποία θα επιδιώκει έναν συμβιβασμό, μια συνεννόηση, μια σύμπλευση, ώστε να πορευτούν αυτοί όλοι οι λαοί ειρηνικά το επόμενο διάστημα. Mm. Δηλαδή, για να λυθεί το Μέσο Ανατολικό, χρειάζεται ένα σχέδιο ειρήνης. Όχι κι άλλη βία, όχι κι άλλη ένταση. Και υπό αυτό το πρίσμα δεν θεωρώ δεδομένο ότι η επανεκλογή Τραμπ, αν λάβουμε υπόψη ότι έχει διατελέσει πρόεδρος, θα είναι καθοριστική. Στη Ρωσία μπορεί και να είναι όμως. Ακόμα πιο έντονα μοιραία. Στη Ρωσία όμως. Εκεί ξέρετε, εκεί έχουμε διαφορετικά γεγονότα, γιατί η Ουκρανία αυτή τη στιγμή επιβιώνει στο μέτωπο αυτό, κυρίως επειδή στηρίζεται πολύ έντονα οικονομικά, στρατιωτικά, τεχνολογικά από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν ενδεχομένως να δούμε ένα έντονο turning point στον πόλεμο, αν επικρατήσει ο Τραμπ, γιατί θεωρώ και εγώ ότι οι δημοκρατικοί θα συνεχίσουν την ίδια πολιτική και τακτική στο Ουκρανικό. Από την άλλη, ο Τραμπ έχει επιδείξει στο παρελθόν μία επαμφωτερίζουσα στάση για πάρα πολλά ζητήματα. Αλλάζει απόψεις ταχύτατα. Συνεπώς, δεν θεωρώ βασικά ότι με μία δική του επικράτηση θα δούμε ενδεχομένως άμεση επίλυση. Μπορεί δεν να δούμε και μία πρόταση κατάπαυσης πυρός, η οποία να μην είναι τόσο ευνοϊκή για την Ουκρανία. Το οποίο δηλαδή τι σημαίνει, κυρία Γιώργαντή? Ενδεχομένως παραχώρηση ουκρανικών εδαφών, λύση η οποία είναι πολύ δύσκολο να γίνει δεκτή από τον ουκρανικό λαό. Okay. Συνεπώς, μπορεί να λειτουργήσει η εκλογή Τραμπ ως επιταχυντής εξελίξεων, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως και επίλυση. Μια τελευταία ερώτηση θα σας κάνω, που εμείς δεν είμαστε πρωταρχικό πρόβλημα για τον επόμενο πρόεδρο, αλλά υπάρχουμε κι εμείς. Και έχουμε και έναν γείτονα ο οποίος δεν είναι πολλές φορές ήσυχος. Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν φίλος με τον Ερντογάν. Κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι επί της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ίσως και η μόνη φορά, και διορθώστε με, που είδαμε κυρώσεις στην Τουρκία και μια αυστηρή στάση των ΗΠΑ. Αν βγει ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ελλάδα γεωπολιτικά είναι κερδισμένη, χαμένη ή είδωμεν? Έχει νόημα αυτή η ερώτηση ιδιαίτερο, γιατί ακούμε πολλούς αναλυτές οι οποίοι διατρανώνουν ένα αφήγημα ότι η εκλογή Τραμπ θα είναι ουσιαστικά θα έχουμε μια ηγεσία πολύ φιλική προς την Τουρκία και πολύ εχθρική προς την Ελλάδα.
Αυτό είναι λανθασμένο. Γιατί δεν θεωρώ πως είδαμε το 16 με 20, την τετραετία Τραμπ δηλαδή, μια εχθρική προς την Ελλάδα στάση, ούτε θεωρώ πως είδαμε μια αναφανδόν υπέρ της Τουρκίας και του Ερντογάν στάση από την πλευρά Τραμπ. Είδαμε διαφορετικές φάσεις να περνάνε οι σχέσεις τους. Φυσικά είδαμε και καλή συνεργασία και δηλώσεις οι οποίες έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι εγώ θαυμάζω τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά είδαμε και κινήσεις οι οποίες υπεδείκνυαν το αντίστροφο. Και νομίζω ότι η πιο σκληρή στάση των ΗΠΑ εναντίον της Τουρκίας ήταν τότε με τους S-300, όταν η Τουρκία από συμπαραγωγός των F-35 βγήκε εκτός προγράμματος. Αυτό έγινε δηλαδή επί της προεδρίας Donald Trump. Οπότε, επειδή ο ίδιος είναι ένας πρόεδρος ο οποίος σταθμίζει πάντα το συμφέρον το δικό του, του λαού του, δεν θεωρώ πως θα έχει μια σταθερή στάση. Ο κίνδυνος με τον Τραμπ δεν έγινε στην εχθρική στάση προς την Ελλάδα, αλλά στην μη σταθερή στάση. Είναι ένας πιο απρόβλεπτος πρόεδρος συγκριτικά με τους δημοκρατικούς, τον Biden ή την Κάμαλα Χάρις. Συνεπώς δεν θεωρώ ότι θα έχουμε μια εχθρική στάση προς την Ελλάδα. Θεωρώ όμως ότι θα υπάρχει μια... θα χρειαζόμαστε να είμαστε σε μια υπαγρύπνηση, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε κάθε μέρα με τι διαθέσεις θα ξυπνά ο πρόεδρος Τραμπ, με τι tweet θα κάνει, απρόβλεπτος, ποια θα είναι η άποψή του. Συνεπώς, βλέπω μια αστάθεια στην περιοχή σε ενδεχόμενη νίκη του. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι θα είναι εχθρικός προς την Ελλάδα ή πολύ φιλικός προς την Τουρκία. Γενικώς, καταλήγοντας, θεωρώ ότι η σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, οι διμερείς μας σχέσεις, είναι τόσο ισχυρές και ακλόνητες που δεν επηρεάζονται, κυρία Γεωργαντή, από πρόσωπα και από πρόεδρους. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την Τετάρτη στο Open. Θα είστε εκεί. Με πολύ μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ.